Κανονιβάρεσε ο τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός της Ευρώπης, ο FTE, προκαλώντας μεγάλους κλειδονισμούς στον τουρισμό και δημιουργώντας τεράστια αγωνία στους ταξιδιωτικούς πράκτορες και ξενοδόχους στη χώρα μας που συνεργάζονται μαζί τους. Τα χρέη του κολοσσού από την περασμένη σεζόν αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια. Η Κρήτη και η Ρόδος ήταν οι προορισμοί που απορροφούσαν τον μεγαλύτερο όγκο των πελατών του. 5 χρόνια μετά το κανόνι της Thomas Cook και ο FTI, ο τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός της Ευρώπης, κήρυξε πτώχευση στην έναρξη της σεζόν, προκαλώντας νέους κλειδονισμούς στον κλάδο του τουρισμού. 7.500 είναι αυτοί οι οποίοι είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. 4.000 από αυτούς είναι στη Κρήτη. Η συνδιοπτική πλειοψηφία έχει ήδη προπληρωθεί. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, υπάρχουν ήδη ανοιχτά χρέη του οργανισμού από την προηγούμενη σεζόν που αγγίζουν τα 1.800.000 ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο κύριος όγκος των επισκεπτών του οργανισμού FTI κατευθυνόταν σε ποσοστό 70% σε Κρήτη και Ρόδο, σε ποσοστό 20% σε Κέρκυρα και Κο και υπήρχε ένα ακόμη 10% το οποίο πήγαινε σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες οφειλές είναι στην Κρήτη που κάθε χρόνο είχε και τις περισσότερες κρατήσεις μέσω του FTI. Είναι ένα μεγάλος κολοσσός που έφερνε περίπου στην Κρήτη μόνο 80 με 100.000 κόσμο σεζόν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 3.000 κόσμο στην Κρήτη. Σίγουρα είναι ένα πλήγμα. Ανησυχία επικρατεί και στο νησί της Ρόδου μετά την πτώχευση του τουριστικού οργανισμού από τη Γερμανία. Εμείς στη Ρόδο αυτό το οποίο θα χάσουμε είναι 50.000 αφήξεις οφείς. Αυτό το tour operator έφερνε κάθε χρόνο, που σημαίνει 500.000 διενυκτερεύσεις. Σε διαρκείς επαφές είναι το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού με τους αρμόδιους φορείς στη Γερμανία. Ήδη έχουν γίνει σχετικές επαφές από το γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας, ενώ στελέχη του ΕΟΤ είναι σε επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και τον αντιπρόσωπο του FTI στην Ελλάδα. Ψυχραιμία, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Αν έχεις πελάτες από εκεί, τους χειρίζεσαι κανονικά. Έχει στείλει και ο FTI μήνυμα σε όλα τα ξενοδοχεία στους συνεργάτες τους ότι οι διαμένοντες πελάτες είναι πλήρως εξασφαλισμένοι. Τον λόγο έχει τώρα το Γερμανικό Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλειας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2021. Σε περίπτωση χρεοκοπίας, κάποιας εταιρείας φροντίζει για την επιστροφή των προκαταβολών και, αν χρειαστεί, τον επαναπατρισμό.